Άναβη θα σε πάω, μωρέ. Γιατί δεν ακούν τον Υπουργό. Γιατί δεν ακούν τον Υπουργό. Μα νομίζω ότι τώρα έγινε πράξη. Ξέρει. Τι κάνανε, μπήκαν μέσα, διαλύσανε, εξάθρωσαν. Όχι, όχι. Δεν υπήρχε διάλυση. Υπήρχε μια επιχείρηση βιομηχανικής κάναβης. Απλά ήταν πολλά τα στρέμματα και επειδή ήθελαν να αξιοποιηθούν όλα, ανάμεσα στη βιομηχανική ιατρική κάναβη, βάλανε και τα όλα τα υπόλοιπα για να φτιάξουν μια ωραία επιχείρηση. Πώς εγκρό το έλεγα ότι θα ανακατευθούν. Εσείς το λέγατε τώρα, αλλά η οικονομική αστυνομία τώρα και η αντιμετώπιση. Ακούνε τον Υπουργό, έπρεπε να πάει και ο Υπουργός προσωπικά να δει τα πράγματα. Να πάρει μαζί τον κύριο Καρανίκα. Λίγο δύσκολο τώρα. Αυτή παραμένει. Ένα σφαλιάρα που χρειάζονται κάποιοι. Σφαλιάρα. Φαπ. 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 Στον Υπουργό. Στο παιδάκι. Σε ποιο παιδάκι. Το παιδάκι το οποίο μεγάλωσα εγώ. Να μου έλεγε τέτοιες μπαρούφες πριν από 15 χρόνια. Πω. Ωραία σφαλιάρα που θα είχε φάει. Αχ, είδατε όμως πώς αλλάζουν τα πράγματα. Κάναβη, η καρέκλα, η καρέκλα. Δεν θέλω, ξέρω τι είναι. Η καρέκλα, η τσέπη, το πορτοφόλι πάντως το θέμα αλλάζουν. Λοιπόν. Το ένα πάει μαζί με το άλλο.